ΑΕΛ Ανόρθωση λοιπόν, ο δεύτερος τελικός των play-off του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ γυναικών. 1-0 προηγείται η Ανόρθωση μετά την νίκη της με 72-46 πριν από μερικές μέρες στην τεχνική σχολή, στην Β' τεχνική σχολή Εμεσού. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ εδώ στον Νίκο Σολομονίδης. Να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πολύ σημαντική νίκη. Η Ανόρθωση, αν κερδίσει σήμερα, θα προηγηθεί 2-0 στις νίκες και θα είναι μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου, ενώ η ΑΕΛ φιλοδοξεί να κάνει το 1-1 και να ισοφαρίσει τη σειρά των τελικών. Πρώτη κατοχή στο σημερινό παιχνίδι στην Ανόρθωση. Το σφύριγμα, ενώ εμείς βλέπουμε προηγουμένως το άστοχο σιούτ από την Κωνσταντίνου. Προσπάθεια στη συνέχεια, πήρε το επιθετικό rebound Τέλβα που δέχτηκε όμως την τάπα από την Όρλοβιτς. Συνέχεια η Τσέρι έκανε το φάουλ εκεί με το αριστερό χέρι, είδατε, που έσπρωξε την αντίπαλό της. Όρλοβιτς ξεφεύγει, δίνει στη weak side, η Τσέρι για τρεις. Εύστοχη. Τρίποντο για την Τζέιμι Τσέρι. Καλύτερη στα πρώτα 6 λεπτά της αναμέτρησης. Η Τσέρι από μακριά θα σκοράρει άλλο ένα τρίποντο. Μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου στον Νίκο Σολομονίδης. Η ΑΕΛ προηγείται με 10, 12-2. Για τρεις, η Τσέρι και πάλι εστοχή. Τρίτο τρίποντο σήμερα από την Αμερικανίδα της ΑΕΛ. Καλάθι και φάουλ από την Αμερικανίδα. Βάζει τέλος ένα σερί 13-0 που έτρεχε η ομάδα της ΑΕΛ. Καμία παίχτρια της Ανόρθωσης δεν σκόραρε εκτός από την Τέλβα και αυτό σταματάει τώρα με το σημαντικό τρίποντο της Τσιγιάννα Ράτσα. Πάγκαλος. Η μπάλα κατέληξε στην Τέλβα που σκοράρει κοντά στο καλάθι. Time out που ζητάει ο Γιώργος Παλάλας, βλέποντας την Ανόρθωση να έχει επιστρέψει στη διεκδίκηση. Η επαναφορά από την Όρλοβιτς, την Οικονομίδου, Πιτσιλίδου, η Τσέρι για τρεις. Μέσα το τρίποντο της Τσέρι. Είναι στην Στυλιανίδη, αυτή στην Πιτσιλίδου, πάει προς το drive στην baseline, βγάζει έξω στη Τσέρι για τρεις, ελεύθερη. Εύστοχη η Τσέρι, άλλο ένα καλάθι από μακριά για την ΑΕΛ, 33-16. Πιτσιλίδου, Τσέρι για τρεις. Και πάλι εύστοχη η Τσέρι, η οποία πανηγυρίζει. Εδώ βλέπετε πως το καλάθι αυτό. Η ΑΕΛ μπροστά. Ρουσάκι, ένα γρήγορο σιούτ τριών πόντων. Καλάθι και φάουλ. Ευκαιρία για τετράποντο για την Ανόρθωση με το καλάθι φάουλ της Χαρά Ρουσάκι. Χριστιανά Μενελαού, πολλούς τίτλους με την ΑΕΛ. Από φέτος είναι στην Ανόρθωση. Πάγκαλο σταματάει μεγαλοπρεπέστατα την Τσέρι. Εξαιρετική τάπα από την Μαρίσα Πάγκαλο στην Αμερικανίδα της ΑΕΛ. Εδώ η επανάληψη της φάσης. Ρίχνει την μπάλα στο ζωγραφιστό στην Τέλβα. Έξω η Πάγκαλο για τρεις. Μέσα. Τρίποντο για την Ανόρθωση. Πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. Έδωσε στη Μενελάου, αυτή στην Τέλβα. 7 για το σιούτ. Κλείνεται. Έξω για τρεις η Μενελάου. Εύστοχη από τα 6.75. Time out ο Γιώργος Παλάλας, βλέποντας την Ανόρθωση να ξεκινά με ένα σερί 8-0 την τρίτη περίοδο. Για τρεις η Ράτσα, μέσα. Πανηγυρίζει η Τιγιάννα Ράτσα. Το τρίποντό της με το οποίο μείωσε τη διαφορά στο καλάθι. Πάει προς το καλάθι, κάνει προσποίηση και με ατυχία και αστοχή, όμως η Τέλβα παίρνει το επιθετικό rebound, σκοράρει και παίρνει και την βολή. 38-38 με το καλάθι φάουλ της Τιγιάννα Τέλβα. Εδώ η επανάληψη της φάσης. ΑΕΛ καλείται να βγάλει αντίδραση και να διατηρήσει την νίκη. Να πάρει την νίκη η Παπαδούρη, η οποία απαντάει εδώ. Οι δύο ομάδες κοντά διεκδικούν την νίκη. Πιτσιλίδου, ωραίο τον drive, σκοράρει η Άντρια Πιτσιλίδου. Πολύ ωραία η προσπάθειά της. Ράτσα για τρεις από την γωνία. Τέλβα το επιθετικό rebound, το ένατό της. Ρουσάκι για τρεις. Μέσα από τη Χαρά Ρουσάκι. Περνάει η Πιτσιλίδου, ψάχνει την επιλογή της, δίνει στην Παπαδούρη για τρεις. Μέσα από την Παπαδούρη. 5 δευτερόλεπτα τελειώνει η τρίτη περίοδος. Μενελάου, η οποία τρέχει, θα κάνει το shoot από τη μέση του γηπέδου.
άστοχο. Πιτσιλίδου, Παπαδούρη για τρεις. Εύστοχη και πάλι η Παπαδούρη, η οποία παίρνει πάνω της στην ΑΕΛ σε ένα καθοριστικό σημείο. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ΑΕΛ έκανε 5 λεπτά να σκοράρει εντός παιδιάς. Τώρα τα κατάφερε στο πρώτο μισό λεπτό της τέταρτης περίοδου. Ρουσάκη θα απαντήσει από τη γωνία. Δέλβα, καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ από την Ιντιάνα Δέλβα. Εδώ η επανάληψη της φάσης, η ενέργεια της κοντά στο καλάθι, το φάουλ που έκανε η Οικονομίδου. Την κλείνει η Ράτσα, την αναγκάζει να πάει προς την baseline. Η Όρλοβιτς γάζει στη Τσέρι για τρεις. Να το τρίποντα από τη Τσέρι. Μετά από αρκετή ώρα σκοράρει ένα καλάθι η Αμερικανίδα της ΑΕΛ. Μία για να δώσει στην Όρλοβιτς. Η Όρλοβιτς ξεφεύγει από τη Ράτσα, πάει στο καλάθι. Από κάτω η προσπάθειά της, ένα ανάποδο τελείωμα. Ωραίο καλάθι από την Πέτρα Όρλοβιτς. Σκοράρει και βάζει μπροστά με τρεις στην ΑΕΛ. 58-55. Σταματάει, δίνει στην Δέλβα. Η Δέλβα κλείνεται από την Όρλοβιτς. Έξω στη Μενελάου, από μακριά. Φάουλ και καλάθι από τη Χριστιάνα Μενελάου. Να δούμε αν θα μετρήσει για τρεις. Ναι, τρίποντο. Τρίποντο και φάουλ λοιπόν από τη Χριστιάνα Μενελάου εδώ. Το φάουλ που έκανε η Τσέρι. Τέταρτης περίοδου, δεν υπάρχει φάουλ τελικά. Διορθώνω, ακούστηκε το σφύριγμα. Το λάθος που γίνεται τώρα, το κλέψιμο από την Δέλβα. Πάει προς το καλάθι, εύκολο. Lay up για την Τιάννα Δέλβα, time out που ζητάει ο Γιώργος Παλάλας. Υποχρεώσει να ορθώσει σε λάθος, όμως η Δέλβα έρχεται, καθαρίζει, έρχεται όμως η Πιτσιλίδου και κλέβει. Πάει προς το καλάθι, η Πιτσιλίδου δίνει στην Οικονομίδου, καλάθι και φάουλ. Η Ελένη Οικονομίδου πέτυχε το καλάθι, πήρε το φάουλ στην assist από την Άντρια Πιτσιλίδου. Εδώ η επανάληψη της φάσης. Το λάθος που έγινε, η Δέλβα έκανε το λάθος δίνοντας μια παρακινδυνευμένη πάσα στη Μενελάου. Πιτσιλίδου έκλεψε, έδωσε στην Οικονομίδου κάτω από το καλάθι, σκόραρε. Η Όλοβιτς, η οποία επάγκαλωσε το, κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια, ελευθερώνεται και πετυχαίνει και το καλάθι. Εξαιρετική η προσπάθεια της Μαρίσα Πάγκαλος. Θα έλεγα ότι αυτή είναι η καλύτερη παίχτρια της ΑΕΛ σήμερα. Να, εδώ και πάλι η Όλοβιτς, σκοράρει άλλο ένα καλάθι. Πέτρα Όλοβιτς που μπορεί να είναι στους 12 πόντους τώρα. Πήγαμε στο τελευταίο τρίλεπτο, η ΑΕΛ μπροστά με 3 και έχει την κατοχή. Τσέρι έξω στην Πιτσιλίδου, προσπίση από την Πιτσιλίδου. Ωραία πάσα στην Ελένη Οικονομίδου που σκοράρει. Φανταστική ασίστ της Πιτσιλίδου, της Άντρας Πιτσιλίδου. Και Ελένη Οικονομίδου από κοντά σκοράρει. Εδώ βλέπετε πώς έδωσε no look pass στην Ελένη Οικονομίδου. Φανταστική πραγματικά η ασίστ. Εκτός και αν της δοθεί η ευκαιρία να τελειώσει με καλή οπτική προς το καλάθι. Όρλοβιτς κλείνεται. Λύσεται όμως, ξεφεύγει και σκοράρει. Η Πέτρα Όλοβιτς, άλλο ένα καλάθι από την Πέτρα Όλοβιτς στην τέταρτη περίοδο που κάνει φανταστικό τελείωμα στον αγώνα. Η νίκη για την ΑΕΛ, η οποία ισοφαρίζει τη σειρά των τελικών σε 1-1. Τελικό σκορ θα είναι 75-65.